βιογραφικό της κυρίας της Μέλλου, Ελλήνας, και μετά θα πάρει το λόγο. Γεννήθηκε στην Άρτα και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην ψυχολογία, φιλοσοφία και προσχολική αγωγή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επίσης, είναι γνώστης της γερμανικής γλώσσας και έχει ασχοληθεί με την ειδική αγωγή και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη ξένη γλώσσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Να συμπληρώσω μόνο ότι με την ειδική αγωγή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Β' Παιδιατρική Μονάδα Αγγλία Κυριακού και Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης έχει ειδικευτεί, ακούγεται καθαρά, επίσης έχει ειδικευτεί στην πολιτιστική διαχείριση στο Πανεπιστήμιο Σκύπρου και έχει εργαστεί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ασχολείται με την αρθογραφία, στο τοπικό τύπο και τα περιοδικά, τη μετάφραση από τη γερμανική γλώσσα και το 2020 εκδόθηκε το πρώτο της λογοτεχνικό βιβλίο από τις εκδόσεις Φυγή, στοιχειωμένη Ήπειρος. Έχει συμμετάσχει σε πολλά πολιτιστικά δρόμενα που αφορούν την οργάνωση της ημέρας της γυναίκας στην περιοχή της Άρτας, την ποιήση και τη ζωή του Κωνσταντίνου Κρυστάλη και άλλων υπηρετών ποιητών και συγγραφέων, και συμμετέχει για δεύτερη φορά στη Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας της Φαλοπυρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Συμμετείχε σε πολλές δράσεις στο εξωτερικό που αφορούν την τέχνη και τον πολιτισμό. Φεστιβάλ Ανάμνησης Βαϊμάρης, Βερολίνου. Συμμετείχε επίσης σε συνέδρια και σε πολλές βιβλιοπαρουσιάσεις και δράσεις για τον πολιτισμό και την προβολή και διάδοση της τοπικής παράδοσης. Ανήκει στην ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Γνώσης και Εμπειρίας Πληροφορικής, του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με έδρα την ΕΡΤΑ, όπου είναι και υπεύθυνη των θεατρικών και μουσικών εκδηλώσεων του προγράμματος ΕΜΕΣ. Σας καλωσορίσουμε. Καλώς σας βρήκατε εδώ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω, να ευχαριστήσω το Σωματείο Λόγου που έκανε την εκδήλωση στο πάρκο με την πρόσκληση, την κυρία Μαργαρίτα Καναντάση, την κυρία Μαργαρίτα Καναντάση, την κυρία Μαργαρίτα Καναντάση, τους γνωστούς μου που ξαναβρήκα μετά από τόσο καιρό, εσάς που γνώρισα τον ποιητή και τη σύζυγό του, εσάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ που υποστηρίζετε τη διάρκεια που θα κάνουμε την γερμανική λογοτεχνία. Και έχω να πω το εξής. Είναι ένα όμορφο ταξίδι να πλέει κάποιος στα νησιά μας ξένης λογοτεχνίας τα κείμενα σύμφωνα με γερμανό λογοτεχνό. Είναι ίσως λιγάκι μια άγνωστη προσέγγιση και λογοτεχνία εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μαζευτώντας τις απαρχές, θα αναφερθώ πολύ σύντομα, θα βρεθούμε στο 17ο αιώνα, μετά Χριστόδουλο, οι Ρωμαίοι αναφέρουν για πρώτη φορά τους τεύχτονες στις εκπορές του Ρήνου, αλλά και στις περιοχές της Βάλης. Ο Τάκητος είχε αναφέρει πως αυτοί οι τεύχτονες πολεμιστές, πριν από κάθε τους μάχη, συνήθιζαν να εννοούν τους θεούς τους και να κοινούν τη μνήμη των ηρώων τους. Υπάρχει η τάση της φυγής, όπως αναφέρει ο Τάκητος, προς τη μουσική ή την κορανική ποιήση, αν σκεφτούμε και τους μεταγενέστερους θεούς τους, που ήταν και οι θεοί του πολέμου, όπως ο Όντιν, ο θεός της Τρίαλας, ο Ντόναρ, ο θεός της Βροντής. Θα τους βρούμε μέσα στο έτος του Νιτελούνε, του 12ου αιώνα, όπου Σίγφριντ κοντέψε τους κεντρικούς ήρωες, όπως και κάποιοι από τους συντρόφους τους συμφωνούσαν μυθολογικές μορφές με πολιτική λογικό για την ειδική ποιήση των Γερμανών που καλλιέργησε για αιώνες. Μέσα στους αιώνες αναπτύχθηκαν πολύ ποιητικοί μύθοι, όπως το έτος του Χίλτεμπραντ, τα Ευαγγέλια του Όκφριντ, το έτος του Κούκου, ο Λέσινγκ, ο Χέντερ, ο Όμιλος του Γιούρτιγκεν, ο Κάντο, ο Φίχτε, ο Σέλιν, ο Σίμερ και ο Γκέτε. Η ρομαντική ονομάδα, Σλέιμι, Κλάιστ, Χάιλι, επιρροές από το Χέντερ και τον Νίτσε, δημιουργούν τις προϋποθέσεις μαζί με τα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την Ευρώπη στις αρχές του 20ου αιώνα για τη διαμόρφωση της σύγχρονης γερμανικής λογοτεχνίας και ποιήσης. Εμφανίζονται οι σύγχρονοι του Βερολίνου και των μονάχων μεταγωνιστές. Η επιλογή που έκανα από κάποιους Γερμανούς σύγχρονους συγγραφείς και ποιητές, όχι ότι είναι τυχαία, ούτε είναι κάποιος. Είναι κάτι που αγαπώ εγώ προσωπικά, γιατί κάποιος που θα ήθελε να παρουσιάσει κάτι για τη γερμανική λογοτεχνία, νομίζω θα έπαιρνε μέρες, μήνες. Ξεκινάω με τον αυστρογερμανό ποιητή Άιναρ Μαρία Ρίλκε, που γεννήθηκε στην Πράγα το 1875.
Ως παιδί και έφηβος δεν υπήρξε ιδιαίτερα ευτυχισμένος, επειδή ήταν απροβάλλοντο προς προσαρμογή. Αρχικά ακολουθήσε ρετορική εκπαίδευση, όμως αδυνατή να προσαρμοστεί και τελικά λόγω έφυγης κράσης την μεταλλήλει. Εισάγεται στην Εμπορική Σχολή του Λίτς, εγγράφεται μετά στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, διδάσκεται λογοτεχνία, ιστορία της τέχνης, φιλοσοφία και νομικά. Συνεχίζει τις σπουδές του σε μόνο από την Βερολίνο, ταξιδεύει κατάπαυστα σε όλη την Ευρώπη και κακώς τον επισκέψει όμως στη Ρωσία, που αποτελεί το προορόσημο της ζωής του, είναι το ορολόγιο του 1905. Το 1901 παντρεύεται τη Λίκρια Κλάρα Βεστχόφ. Εκαθίσταται στο Παρίσι, το γεωγραφικό και καλλιτεχνικό του κύκλο θα είναι για 12 χρόνια περίπου, όπου συνδέεται στενά με το Ροντέν και εξελίσσει ένα νέο ύφος ακραίας προσεκτικής και λυρικής εκλέκτησης, το οποίο ανακλάται στα νέα του ποίηματα και στις αναμνήσεις Μάρτε Λάουριτς Μπρίκου. Περιέρχεται σε δημιουργική κρίση και βαθύτερη κατάθλιψη στο 1922, εκεί ολοκληρώνει τις ελεγγύες του Ντοίνου, και στην Ιταλία που θα καταφύγει κάποια στιγμή γράφει σονάτες στον Ορφέα. Πεθαίνει στις 29 Δεκεμβρίου του 1926 στο σανατόριο του Βαρμών στην Αγγλική από ευχημία και σύμφωνα με τον θρύλο, ορλύνει και ασθένησε όταν εγκυλώθηκε από τα αγκάθια ενός ρόγου καθώς φρόντιζε τον κήπο του. Πολύ ποιητική ποιητικό τέλος. Εδώ θα ακούσουμε την πρώτη επαγγελία, το πρώτο ποίημα το οποίο το λατρεύω, είναι το ποίημα «Σαν να πω» από την κυρία ποιήτρια συγγραφέα Έλενα Γεωργίου.